Δημήτρη, αυτή πρέπει να είναι η πλατεία Puerta del Sol. Ακριβώς, αυτή είναι η Puerta del Sol, η κεντρική πλατεία της Μαδρίτης. Η εικόνα είναι ζωντανή αναμετάδοση, όπου έχουν αποφασίσει να παραμείνουν κατασκηνωμένοι και για την επόμενη εβδομάδα οι διαδηλωτές, μετά από ψήφισμα που έγινε διαβοής σήμερα το μεσημέρι στη Μαδρίτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση Θαπατέρο είναι σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς πιέζεται από τρία μέτωπα, από τους διαδηλωτές που είναι στους δρόμους, από την συντηρητική αντιπολίτευση που την κατηγορεί για αποτυχία στην οικονομική πολιτική και βέβαια από τις διεθνείς αγορές και τους δανειστές. Η Ισπανία έχει λάβει πολύ αυστηρά οικονομικά μέτρα ώστε να αποφύγει μια προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι κοινωνικές αντιδράσεις έχουν φουντώσει. Πάντως οι σημερινές εκλογές εξελίσσονται ομαλά. Οι κάλπες κλείνουν σε λίγο, περίπου στις 10 ώρα Ελλάδος. Αναμένεται ήττα των σοσιαλιστών, όπως λένε τα προγνωστικά που μετέδωσε πριν από λίγο το BBC. Οι σοσιαλιστές αναμένεται να χάσουν τη Βαρκελόνη, την Σεβίλη και την Καστίγια Λαμάντσα, τις μεγάλες αυτές περιφέρειες που είναι προπύργια των σοσιαλιστών, ενώ όπως είδαμε και πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτά τα αποτελέσματα ίσως να ερμηνευθούν ποικιλοτρόπως. Η ανεργία στην Ισπανία καλπάζει, είναι 21,3% ενώ είναι 45% στους νέους. Κάτι που δυσκολεύει την πορεία αυτής της κυβέρνησης. Και βλέποντας εμείς αυτές τις εικόνες από τις κεντρικές πλατείες της Ισπανίας, να σε ευχαριστήσουμε. Βεβαίως θα τα πούμε σε λιγάκι, Δημήτρη, και για τις εκλογές, για την Βουλή των Αντιπροσώπων.